και καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αυτό το βίντεο είναι ένα tag για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Θα κάνω 10 ερωτήσεις, θα τις απαντήσω και όποιος δει το βίντεο θα ήθελα να κάνει ένα βίντεο response ή να απαντήσει με comments, αν δεν του είναι εύκολο, τις 10 ερωτήσεις για τον Άγιο Βαλεντίνο. Λοιπόν, ξεκινάω. Ερώτηση νούμερο 1. Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος? Εγώ δεν έχω ιδέα ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος. Μάλλον κάποιος Ρωμαίος, φαντάζομαι. Περιμένω με τα δικά σας βίντεο να με ενημερώσετε, με τις δικές σας απαντήσεις. Ή αν και εσείς δεν ξέρετε, να μην κάνετε ζαβολιά και να πάτε να ψάξετε. Να απαντήσετε ειλικρινά, όπως και εγώ, ότι δεν ξέρετε. Γιατί γιορτάζουμε τον Άγιο Βαλεντίνο, για ποιο λόγο? Ξέρω ότι τον Άγιο Βαλεντίνο είναι η γιορτή του έρωτα και των ερωτευμένων, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο γιορτάζουμε το συγκεκριμένο Άγιο. Δηλαδή, για ποιο λόγο γιορτάζει ο Άγιος Βαλεντίνος και όχι ο Άγιος Ονούφριος, παραδείγματος χάρη. Και τι έκανε αυτός ο Άγιος Βαλεντίνος, δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι ότι θα πέθανε, θα τον βασάνισαν για τον έρωτα. Περίεργο μου φαίνεται, τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Ερώτηση 3. Έχεις γιορτάσει, κοιτάζω κάτω γιατί τις έχω γραμμένες κάτω. Έχεις γιορτάσει ποτέ τον Άγιο Βαλεντίνο? Δηλαδή, ας πούμε, σου έχουν πάρει δώρο, έχεις πάει για δείπνο κτλ. Από όσο θυμάμαι, εγώ να έχω οργανώσει ή να... Δεν θυμάμαι να το έχω γιορτάσει κάπως. Κατά καιρούς μου έχουν πάρει δώρα, μου έχουν φέρει κάρτες, μου έχουν κάνει τούρτες, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει κάτι ποτέ. Δεν θυμάμαι να έχω κάνει κάτι ποτέ στον Άγιο Βαλεντίνο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που σου έχουν πάρει, το καλύτερο δώρο, αυτό που ακούγεται η Σούζη. Σούζη, όχι έξω, στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, όχι έξω. Λοιπόν, καλύτερο δώρο που μου έχουν πάρει στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, πέρα από λουλούδια, τούρτες, πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα το ιδιαίτερο, νομίζω. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο, νομίζω είμαστε στο 5. Ήσουν ποτέ ελεύθερη χωρίς σχέση την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Ναι, μου έχει συμβεί και ένιωθα απέσια και μου την έδινε. Όλοι μου έλεγαν γιορτάζεις, χρόνια πολλά, δεν πειράζει που δεν είσαι ερτευμένη, αγαπάς κάποιον, τη μαμά σου, τον παπά σου και τέτοιες μπούρδες. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 6. Σου αρέσουν τα δώρα που κάνουν στις γιορτές του Βαλεντίνου? Δηλαδή είσαι ρομαντική, σου αρέσουν τα αρκουδάκια, τα τριαντάφυλλα, οι σοκολατίτσες, οι φραουλίτσες? Η απάντησή μου σε όλα αυτά εμένα είναι ένα κατηγορηματικό όχι. Όχι μόνο δεν μου αρέσουν, τα συχαίνομαι, τα θεωρώ σαχλά, απέσια, Θεέ μου, κακόγουστα τα περισσότερα, ειδικά εκείνα τα τεράστια μαξιλάρια σε σχήμα καρδιάς που πάνω γράφουν I love you, oh Παναγία μου και Χριστέ μου. Ευτυχώς δεν με έχει κάνει ποτέ κανένας κάτι τέτοιο. Μπορεί και να το χωρίζω. Λοιπόν, θα ήθελα, ερώτηση νούμερο 7. Θα ήθελες να σε λένε Βαλεντίνα ή Βαλεντίνο και να γιορτάζεις σήμερα την ονομαστική σου γιορτή? Κατηγορηματικά, όχι, δεν θα ήθελα να με λένε Βαλεντίνα. Δεν μ' αρέσει το Βαλεντίνα. Μ' αρέσει το δικό μου. Και άλλα πολλά μ' αρέσουν, αλλά το Βαλεντίνα συγκεκριμένα δεν μ' αρέσει. Παρ' όλα αυτά θα ήταν ένας ωραίος τρόπος να λέω ότι γιορτάζω σήμερα χωρίς να με ενδιαφέρει όλο αυτό το θέμα που έχει γίνει με τον Βαλεντίνο. Τέλος πάντων. Ερώτηση νούμερο 8. Σου έχει συμβεί τίποτα περίεργο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Ναι, μου έχει συμβεί. Παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου με ανήμερο του Αγίου Βαλεντίνου, κατά τύχη, το είχα φτιάξει με μια πολύ μεγάλη σχέση που είχα στο παρελθόν και μια πολύ έντονη σχέση και ήταν η επέτειός μας και πραγματικά ήταν λίγο κουλό τότε που ήμουν ακόμα σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων. Ερώτηση νούμερο 9. Πώς θα γιορτάσεις το Βαλεντίνο φέτος? Τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, πώς θα γιορτάσεις φέτος?
Δεν θα κάνω τίποτα. Ελπίζω και το κόρη μου να μην κάνει τίποτα. Εντάξει, αν φέρει κανένα γλυκό, δεν θα πω όχι, γιατί μου αρέσουν τα γλυκά, αλλά όχι λόγω για Βαλεντίνο. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 9. Εάν ναι, πώς. Εάν όχι, το αφήνουμε. Έχω μπερδευτεί παιδιά με τις ερωτήσεις, θα τις γράψω και θα δείτε. Και αυτή ήταν η ερώτηση 10, νούμερο 10. Και αν ναι, πώς θα το γιορτάσετε, τι θα κάνετε. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Εσείς μπορείτε να περιγράψετε τι θα κάνετε, τι θέλετε να σας κάνουν, ποιο θα ήταν το αγαπημένο σας δώρο και τελικά, ας πούμε, να περιγράψετε μια φανταστική γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Επειδή εγώ δεν γιορτάζω τον Άγιο Βαλεντίνο και δεν πιστεύω στον Άγιο Βαλεντίνο και δεν μου αρέσει ο Άγιος Βαλεντίνος, μια αρνητήλα αυτό το βίντεο, τέλος πάντων, δεν θα κάνω και κάποιο μακιγιάζ για τον Άγιο Βαλεντίνο. Αλλά αν θέλετε τη συμβουλή μου, αν θέλετε να κάνετε κάποιο μακιγιάζ στον Άγιο Βαλεντίνο, κορίτσια, μην φοράτε κόκκινο κραγιόν. Σκοπός είναι να σας φιλήσει ο άλλος. Αν μου βάλετε κόκκινο κραγιόν, ο άλλος δεν θα σας φιλήσει. Οι άντρες δεν τους αρέσει το κόκκινο κραγιόν στις κοπέλες τους, τους αρέσει στις άλλες γυναίκες, γιατί δεν θα τις φιλήσουν. Αυτές που θα φιλήσουν όταν βλέπουν κόκκινο κραγιόν, εντάξει. Δηλαδή και εγώ, άμα ήμουν άντρας, δεν θα σε φιλούσα άμα φορούσες κόκκινο κραγιόν. Προτιμήστε κάποιο λιμποζάν, κάποιο lip balm. Κάτι ροζ στα χείλια που να μην φαίνεται ότι φοράτε κραγιόν, διότι οι άντρες είναι και λίγο καθυστερημένοι και αν δεν φαίνεται ιδιαίτερα θα νομίζουν ότι δεν φοράτε. Συγγνώμη παιδιά που σας είπα καθυστερημένος, αλλά το συνηθίζετε αυτό το πράγμα. Όχι μόνο να μην καταλαβαίνετε ότι οι γυναίκες φοράμε κραγιόν ή φοράμε πούδρες κτλ, αλλά να είστε και λίγο καθυστερημένοι. Το συμπάθειο. Προς Θεού, αγαπώ τους άντρες. Παιδιά, μην το πάρετε, επειδή με βλέπετε και αντιβαλεντινικιά και ότι τους είπα και λίγο καθυστερημένος, εγώ τους αγαπώ τους άντρες. Μένω μου αρέσουν οι καθυστερημένοι άντρες. Και γενικότερα, δεν έχω πρόβλημα δηλαδή. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Περιμένω τις απαντήσεις σας. Πραγματικά δηλαδή, και αν είναι και μετά το Άγιο Βαλεντίνου, κάντε το, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω αν είμαι η μόνη ανώμαλη σε αυτή τη χώρα που θεωρώ τον Βαλεντίνο έτσι και εσείς είστε ρομαντικές και γλυκές και τρυφερές και μάλλον έχω πρόβλημα. Ή αν είστε κι εσείς πιο παιδί μου σαν εμένα και φοβάστε να το παραδεχτείτε, και γιατί ξέρετε υπάρχει όλο αυτό το θέμα με το Βαλεντίνο κουτουλού κουτουλού. Περιμένω τις απαντήσεις σας. Καλά να περάσετε, αν γιορτάζετε πραγματικά. Καλά να είστε. Τώρα αμέσως θα κάνω ακόμα ένα βίντεο για ένα review και μια περιγραφή προϊόντος. Γι' αυτό θα έχω και το ίδιο μακιγιάζ και τα ίδια ρούχα. Χάρηκα πολύ. Τα λέμε, φιλάκια. Γεια σας!